οπτικές να τέρπονται οι οφθαλμοί μας από τις εικόνες, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και στιγμές ιστορικές, θρησκευτικές, περιπατικές, ορειβατικές, αθλητικές, καταδυτικές, γιότινγκ και τουρισμό όλων των επιπέδων. Από το κάμπινγκ μέχρι το πολυτελές ξενοδοχείο. Και ταυτόχρονα να μην έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να κάνουμε χιλιάδες χιλιόμετρα για να αλλάξουμε μια εικόνα και μια παράσταση. Στην Ελλάδα μπορεί να τα πετύχεις αυτά, μπορεί να τα πετύχεις όλα. Έχεις 365 ημέρες το χρόνο μπορείς να επισκεφθείς, να ζήσεις τους μύθους της χώρας μας, αλλά και να τους ζήσεις στην πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, αλλά και με την κυρία Υπουργό, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Μια μεγάλη προσπάθεια σε ένα δίκαιο περιβάλλον. Σε μια χώρα που υποφέρει. Πραγματικά υποφέρει η χώρα. Και δεν το κρύβουμε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι η χώρα παραδίδεται και δεν σημαίνει ότι η χώρα αλλάζει. Γιατί αλλάζει? Γιατί είναι βελτιωμένες όλες οι υποδομές, οι ξενοδοχειακές. Γιατί είναι βελτιωμένες όλες οι υποδομές, είτε λέγονται σιδηροδρομικές είτε λέγονται οδικές, και σε αυτό έχουν συμβάλει οι περιφέρειες στα μέγιστα, είτε έχουν βελτιωθεί και μπορεί κάποιος να κάνει αθλητικό τουρισμό και προσφέρεται η χώρα και για προετοιμασία, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά στάδια, κλειστά γυμναστήρια, πισίνες και οτιδήποτε άλλο χρειάζονται για τις και προπονητικά κέντρα. Είτε γιατί η χώρα αυτή τη στιγμή έχει δύο πυλώνες της Ορθοδοξίας. Άγιο Όρος, η μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα, και Μετέωρα, η μεγαλύτερη μοναστική κοινότητα που μπορεί να την επισκεφθούν όλος ο κόσμος μπορεί. Και ταυτόχρονα υπάρχουν μνημεία θρησκευτικά τα οποία έχουν ανακατασκευαστεί, μνημεία θρησκευτικά που μπορούν να φιλοξενήσουν πιστούς και το έχουν κάνει στο παρελθόν, αλλά και πολιτιστικά μνημεία τα οποία γαλινεύουν την ψυχή, ηρεμούν και δίνουν τη δυνατότητα μιας αναδρομής η οποία είναι μια προστιθέμενη αξία για το μέλλον. Και βέβαια κοντά σε αυτόν τον τουρισμό τον οποίο μπορούμε να προσφέρουμε όλων των ειδών, ακόμα και ιαματικό τουρισμό, και σας λέω έχουμε στο κόκκινο νερό εμείς στη Θεσσαλία και στο Σμόκοβο τα ιαματικά λουτρά τα οποία είναι καταπληκτικά και έρχονται χιλιάδες και Ρώσοι και τα επισκέφτονται. Αλλά ταυτόχρονα πέραν έχουμε ασφάλεια στις μεταφορές. Έχουμε ασφάλεια μέσα στην ίδια μας τη ζωή εδώ. Η χώρα είναι ασφαλής. Είναι πάρα πολύ ασφαλής η χώρα μας. Βλέπετε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι όλες αυτές οι αναταραχές δεν γίνονται ούτε για ιδεολογικά προβλήματα, ούτε για οικονομικά προβλήματα, ούτε για πολιτικά προβλήματα. Γίνονται για πολιτισμικά, πολιτιστικά προβλήματα. Γιατί οι λαοί σήμερα προσδιορίζονται από τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους, τις συνήθειές τους και τη ζωή τους. Και δυστυχώς είναι επίκυρος ο Χάμιλτον, ο οποίος έλεγε ότι μετά την επίθεση στο αεροδρόμιο των Βρυξελών είπε ότι πλέον οι συγκρούσεις των λαών είναι πολιτισμικές. Έχει απόλυτο δίκιο. Άρα ερχόμαστε πιο κοντά. Οι πολιτισμοί μας είναι πιο κοντά. Είναι κοντά οι πολιτισμοί μας, οι θρησκείες μας. Είμαστε περισσότερο κοντά. Υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εδώ. Υπάρχει ασφάλεια της διατροφής. Η αγροδιατροφή μας, το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα και η όλη διαδικασία είναι καθαρή, υγιής και θρεπτική και μεσογειακή κουζίνα και μεσογειακά προϊόντα. Και δεν καταλαβαίνω ακόμη γιατί υπάρχει αυτό το εμπάργκο μεταξύ δύο λαών
πολύ φιλικών και δύο λαών, όχι σε επίπεδο μόνο ηγεσίας, αλλά σε επίπεδο λαού, πολιτών, ανθρώπων, βρίσκονται κοντά και υπάρχει η διαδικασία αυτή της συνέργειας. Μετά υπάρχουν ασφαλή νερά. Οι θάλασσές μας είναι ασφαλείς. Με ασφάλεια μπορεί κανείς να το κάνει. Η εγκληματικότητα είναι χαμηλή, αλλά και οπωσδήποτε υπάρχει μια διαδικασία ασφαλούς μετακίνησης σε όλα τα επίπεδα. Εμείς ως περιφέρεια συνεργαζόμαστε πάρα πολύ κοντά, όπως είπε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Οικονομίας, και μέσα από νέα χρηματοδοτικά εργαλεία συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τις υπηρεσίες του τουρισμού, αλλά χρειαζόμαστε, και το λέω αυτό, εμείς στη Θεσσαλία ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια ένα άνοιγμα στην αγορά με επίσκεψη και δική μου στη Μόσχα με tour operators κλπ. Ξεκίνησε σιγά σιγά και έρχονται τώρα, δεν ερχόταν κανένας στο Πήλιο. Σε μια περιοχή δύσκολη, αλλά σε μια περιοχή ωραία. Έπρεπε να τη γνωρίσουμε. Και το κάναμε αυτό. Το κάναμε μέσω διαφημιστικής διαδικασίας, καμπάνια. Εδώ πρέπει να προσέξουμε, μην οι φίλοι μας από τη Ρωσία μην ξέρετε, νομίζουν ότι είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό, γιατί τα πράγματα λίγο δυσχεραίναν τώρα, δυσχερίναν. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε 2 εγκρίσεις, μία από τον ΕΟΤ, πρέπει να πάρουμε και από τη Γενική Γραμματεία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Όχι, το λέω γιατί κάποια στιγμή θέλουν γρήγορα μερικά πράγματα. Και οπωσδήποτε ο σχεδιασμός πρέπει να γίνει και για το εξωτερικό. Έχουμε μια δυσχέρεια εκεί πέρα. Γιατί γίνεται για το εξωτερικό. Εμείς δεν έχουμε μυστικά, λέμε την αλήθεια. Γιατί κοιτάμε τον κόσμο στα μάτια, κοιτάμε τους φίλους μας Ρώσους που θέλουμε να έρθουν εδώ να μας βοηθήσουν στα μάτια και τους λέμε την αλήθεια. Δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο όπλο σήμερα είναι η αλήθεια. Είναι ανίκητο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να νικήσει την αλήθεια. Και εμείς το λέμε αυτό. Επίσης, ξέρουμε ότι μεγάλη προσπάθεια γίνεται και για τη βίζα. Εκεί πέρα πρέπει να απλοποιηθεί, να δούμε από τα αποτελέσματα. Πολλοί δραστηριοποιούνται. Κάνουμε πολλά farm trips και θέλω να ευχαριστήσω την Υπουργό για τη μεγάλη βοήθεια στα farm trips. Συμβάλλουμε όλοι μας και το Υπουργείο. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να κερδίσουμε το μέλλον του τουρισμού και το μέλλον της Ελλάδας. Κοιτάξτε, καλώς ή κακώς, 2 πράγματα έχουμε. Αγροτικό προϊόν, παραγωγή και τουρισμό. Τουρισμό που συνδέονται μαζί με τον πολιτισμό. Εμείς ως περιφέρειες διαθέσαμε πάρα πολλά χρήματα και διαθέτουμε χρήματα, αλλά τα πάμε στοχευμένα. Μπορεί να πηγαίνουμε ξεχωριστά, γιατί κάθε περιφέρεια, Νότιο Αιγαίο, έχει διαφορετικές προτεραιότητες από το Βόρειο Αιγαίο και την Ήπειρο ή τη Στερεά ή τη Μακεδονία Θράκη ή τη Θεσσαλία. Εμείς στη Θεσσαλία είμαστε μια μικρή Ελλάδα, εντάξει. Έχουμε τα Μετέωρα, έχουμε τον Όλυμπο, έχουμε τα Σκιάθος Κόπελο Αλόνης, έχουμε καταδυτικά πάρκα, έχουμε μουσεία, έχουμε το μεγαλύτερο αρχαίο θέατρο μέσα στην πόλη της Λάρισας. Έχουμε μια σειρά αποδράσεις όπως έχει και όλη η Ελλάδα. Έχουμε αρχαίους πολιτισμούς, έχουμε το πιο παλιό ευρωπαϊκό πολιτισμό στο Διμήνι, στη Θεόπετρα, τον αρχαίο πολιτισμό που έχει στην Ευρώπη. Εντάξει. Χρειάζεται όμως μια προβολή, αλλά καλύτερη προβολή είναι το από στόμα σε στόμα. Γι' αυτό δώστε μια δύναμη στη δύναμη της Ελλάδας, η οποία σε δύσκολες στιγμές χρειάζεται βοήθεια φίλων, την οποία δίνει και η Ελλάδα σε δύσκολες στιγμές σε φίλους. Γιατί όλα αυτά γυρίζουν. Η οικονομία, η πολιτική, η αστάθεια, η αβεβαιότητα δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Και εμείς πάντα στεκόμαστε και δίπλα στο ρώσικο λαό όσο μπορούμε και οι Ρώσοι κοντά μας, αλλά προτρέψτε να έρθουν στην Ελλάδα, προτρέψτε να δουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει τα πάντα για όλους και για όλες, αρκεί να ξέρεις να τις ανακαλύψεις, τις απολαύσεις και τους μύθους που θέλεις να ζήσεις, γιατί αυτή θα είναι η μεγαλύτερη δύναμη.
γιατί επιστρέφει και αυτή η δύναμη πίσω στο λαό, το ρώσικο. Και οπωσδήποτε και οι άνθρωποι του τουρισμού που ασχολούνται, ξέρουμε ότι περνάνε δύσκολα. Αλλά σε μια δύσκολη στιγμή όλοι πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Πιο δυνατοί στη δουλειά και σε πιο σκληρή δουλειά. Και πιο σοβαροί, με σεβασμό και ενδιαφέρον απέναντι στην κάθε μία και στον καθένα τουρίστα που θα έρχεται. Ανεξαρτήτως ποιος είναι αυτός. Μεγάλη σημασία. Πιστεύω ότι γίνεται μια καλή συνέχιση, πιο δυνατή συνέχιση. Εύχομαι να έχουμε αποτελέσματα. Εγώ συνεργάστηκα προσωπικά ως Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών με τη Ρωσία και είδα αποτελέσματα. Είδα αποτελέσματα στην περιοχή μου. Και πιστεύω ότι θα δούμε αποτελέσματα. Και διαφημίσεις να κάνουμε, στοχευμένες, και βοήθεια να δώσουμε εκεί που χρειάζεται, και τα farm trips και ό,τι άλλο χρειάζεται σε συνεργασία πάντα και κάτω από μία ομπρέλα, την οποία θα έχει μπροστά, θα είναι το Υπουργείο στις συνεργασίες που έχει κάνει και τις συμφωνίες. Και εμείς είμαστε εδώ, όλες οι περιφέρειες συνδράμουμε και θα συνδράμουμε στον τουρισμό. Είναι το μεγαλύτερο όπλο μας απέναντι στην κρίση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και θα συνδράμουμε δυνατά και όσο μπορούμε, αρκεί να μην μας βάζουν όρια, να μην υπάρχει μια ελεγχόμενη κατάσταση. Όχι ότι δεν θέλουμε, εμείς θέλουμε να μας ελέγχουν τα πάντα. Δεν φοβόμαστε τίποτα. Τα πάντα να ελεγχθούν. Αλλά θέλουμε ταχύτητα. Ταχύτητα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την Αξιότιμη κύριε Γενική Τουρισμού της Ρωσίας, κύριε Γενική Τριφωνόπουλε, κύριε Ζαχαράτε, κύριε Τζιάλα, φίλες και φίλοι από την Ρωσία, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση την κυρία Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ και να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης του σημερινού φόρουμ για να συζητήσουμε την πραγματικότητα και τις προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας. Η συζήτηση, ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων, η διατύπωση προτάσεων μπορούν πάντα να ενισχύουν τις προσπάθειές μας για να φέρουμε ακόμα πιο κοντά Ρωσία και Ελλάδα μέσα από την τουριστική εμπειρία. Αυτούς που εδώ και πολλά χρόνια πίστεψαν και πιστεύουν στις προοπτικές αυτής της στενής σχέσης των δύο χωρών, γι' αυτό και χαίρομαι πάντα όταν μου δίδεται αυτή η ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα. Για μένα η προσέγγιση αυτή τουριστικά ήταν στόχος ζωής και εργάστηκα πολύ ώστε να βρει η Ελλάδα πρωταγωνιστική θέση στη ρωσική αγορά. Όταν ακόμα κανένας δεν πίστευε στη δυναμική που θα μπορούσε να αναπτυχθεί. Τα αποτελέσματα με δικαίωσαν και ασφαλώς εξακολουθώ να πιστεύω στη δυναμική της ρωσικής αγοράς παρά τις όποιες συγκυριακές δυσκολίες ή αντιξοότητες παρουσιάζονται. Η σχέση μας, η σχέση Ελλήνων και Ρώσων είναι βαθιά ιστορική και είναι πάνω από συγκυρίες και διακυμάνσεις. Δεν είναι κατασκευή του μάρκετινγκ. Ένα δημιούργημα πολιτικών ή επιχειρηματικών σχεδιασμών και επιδιώξεων. Είναι ένας αληθινός δεσμός χτισμένος πάνω στη βάση του κοινού θρησκευτικού βιώματος και έχει σμιλευθεί από κοινές πολιτισμικές εμπειρίες που κάνουν τους δύο λαούς να συνδέονται με μια αληθινή αδελφική σχέση. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου, ακατάλυτος μέσα στο χρόνο, κάτω από τις οποιασδήποτε περιστάσεις παραμένει. Αυτή η αδελφική σχέση ψυχής διαμορφώνει με μοναδικό τρόπο την τουριστική εμπειρία του Ρώσου επισκέπτη που φτάνει στην Ελλάδα. Το να ζήσει τη μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας είναι προσωπική υπόθεση για κάθε Έλληνα ξενοδόχο. Για εμάς, κάθε Ρώσος είναι ένας μοναδικός φίλος. Και εργαζόμαστε όλο το χρόνο για να του προσφέρουμε αυτό ακριβώς που ονειρεύεται, ερχόμενος στην Ελλάδα μας, για να ικανοποιήσουμε την ανάγκη του, να καταφέρουμε πολύ γρήγορα να καταλάβουμε και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του Ρώσου επισκέπτη και να τον κάνουμε να νιώσει τη χαρά που νιώθει κάποιος όταν συναντά κάτι περισσότερο από αυτό που έχει τολμήσει να ελπίσει. Το απαράμιλης ομορφιάς ελληνικό τοπίο, τα καταγάλανα νερά, ιδανικά για κολύμβηση και θαλάσσια σπόρο, αλλά και για γιότινγκ και κρουαζιέρα,
Η πλούσια πολιτισμική και θρησκευτική μας κληρονομιά με τα θαυματουργά μοναστήρια, οι υπερσύγχρονες τουριστικές και ξενοδοχειακές μας υποδομές, μα και οι έμπειροι άνθρωποι επαγγελματίες του τουρισμού εγγυώνται μια μοναδική, αξέχαστη εμπειρία. Περηφανευόμαστε πραγματικά επίσης για την ποιότητα της δουλειάς μας και τις επενδύσεις που κάνουμε σε αυτήν. Έτσι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες, έτοιμες να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου σε half-board ή σε all-inclusive και στον πια απαιτητικό Ρώσο επισκέπτη. Ολοκένουργια, ή πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια υψηλών προδιαγραφών, σουίτες με πισίνες, με ιδιωτικούς κήπους, με λαμπερά ντεκόρ που καλύπτουν κάθε επιλογή και κάθε βαλάντιο. Παρ' όλα αυτά, είναι διαρκής η προσπάθειά μας να διαμορφώνουμε μια τίμια σχέση ποιότητας τιμής, πάντοτε με σεβασμό στη μοναδικότητα της εμπειρίας αυτής. Διότι και οι Ρώσοι φίλοι μας κατανοούν πως όταν μιλάμε για κάτι μοναδικό, αυτό δεν κοστίζει. Αυτό αξίζει. Είναι άλλο πράγμα, για παράδειγμα, να πάει κάποιος να παρακολουθήσει ένα οποιοδήποτε μπαλέτο στον κόσμο, και είναι άλλο πράγμα να απολαύσει τη μοναδικότητα της εμπειρίας από μια παράσταση των μπαλέτων Μπολσόη. Άλλο το άλλο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το μοναδικό δεν μπορεί να συγκρίνεται με το συνηθισμένο. Άλλο πράγμα να αντικρίζεις την Ακρόπολη της Αθήνας, να εμπνέεσαι και να αναπνέεις αισιοδοξία στην Ελλάδα, και άλλο πράγμα να επισκέπτεσαι χώρους ασύγκριτου ελληνικού πολιτισμού, εκεί όπου τους αναστήλωσαν αυτοί που τους είχαν γκρεμίσει. Παρ' όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, η Ελλάδα δεν επαναπαύεται στο θρόνο της. Προσπαθούμε διαρκώς για το καλύτερο, εμπλουτίζουμε τις θεματικές διαστάσεις του τουριστικού μας προϊόντος, ο συνεδριακός, ο ιαματικός, ο θρησκευτικός, προσκυνηματικός, ο ιατρικός, ο τουρισμός ευεξίας, η οικογενειακή, μα και η παιδική αναψυχή είναι μια νέα βεντάλια επιλογών στις οποίες επενδύουμε προκειμένου να δώσουμε στους επισκέπτες μας τη μοναδικότητα της εμπειρίας που αναζητούν όλους τους μήνες του χρόνου και τους 12 μήνες του χρόνου. Και προς εκεί θα πρέπει να στρέψουμε όλο και πιο συστηματικά την προσοχή μας και τις προσπάθειές μας. Όπως είναι συνεχής και ακατάλητη η αδελφικής μας σχέση, εξίσου συνεχής μπορεί να είναι για 12 μήνες το χρόνο η ζεστή και ανθρώπινη φιλοξενία Ρώσων φίλων μας στη χώρα μας. Μπορούμε να βάλουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο και μπορούμε να τον πετύχουμε. Αυτό πρέπει να είναι το νέο success story της επόμενης πενταετίας, με τεράστια αμοιβαία ωφέλη για τον τουρισμό και πάνω απ' όλα και για τους δύο φίλους λαούς. Εμείς ως ξενοδόχοι κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Ο τουρισμός να είναι ο καθρέπτης των δεσμών φιλίας και αδελφοσύνης μεταξύ δύο ιστορικών λαών. Αυτό μπορώ με καθαρότητα και ειλικρίνεια να σας το εγγυηθώ ως ξενοδόχος. Από εκεί και πέρα, πολιτικός δεν είμαι. Είναι ευθύνη της πολιτικής τάξης να σχεδιάσει, να υλοποιήσει, όπως και κάνει, πολιτικές επίλυσης καυτών ζητημάτων με τεράστια κρισιμότητα για την ελληνικο-ρωσική τουριστική συνεργασία. Επιτρέψτε μου μόνο δύο σύντομες επισημάνσεις για δύο από αυτά τα θέματα, όπως είναι το επίκαιρο θέμα της βίζας, αλλά και η αποτελεσματικότερη προβολή του ελληνικού τουρισμού στη Ρωσία. Πρώτα, για τη βίζα. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά παρά τις εθνικές προσπάθειες που καταβάλλονται στο θέμα της διευκόλυνσης βίζα. Γι' αυτό και είναι πάγια η θέση μας πως η μόνη οριστική λύση μπορεί και πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Αν μέχρι σήμερα ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με τις δικές μας δυνάμεις, φανταστείτε πόσο πιο εντυπωσιακά θα ήταν τα αποτελέσματα αν είχαμε μια συγκροτημένη ευρωπαϊκή πλέον προσέγγιση του θέματος της συνθήκης Σέγγεν. Όχι με φοβικούς και αμυντικούς όρους, αλλά με όρους που επιβάλλει η νέα παγκόσμια πραγματικότητα. Η Ρωσία είναι Ευρώπη, η Μόσχα είναι πρωτεύουσα ευρωπαϊκή. Και με αυτό σαν δεδομένο θα πρέπει να αναλυφθούν μεγάλης κλίμακας πολιτικές πρωτοβουλίες που θα διαμορφώνουν το μέλλον και δεν θα βρισκόμαστε σε ομοιρία από συντηρητισμούς ή φοβίες του χθες. Στο θέμα της προβολής τώρα, θα πρέπει να σχεδιάσουμε πολιτικές για την ενίσχυση της προβολής αυτής, της μοναδικότητας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στη ρωσική αγορά. Επιτυχημένα παραδείγματα υπάρχουν.
Είμαι μέλος της διοίκησης του ΕΟΤ και έχει γίνει πραγματικά μια εξαιρετική δουλειά προβολής, με πολλές δράσεις δημοσιότητας, με outdoor διαφήμιση, με εκδηλώσεις, και για να επιτευχθεί αυτό ενώσαμε πολλές δυνάμεις, συνεργαζόμενοι και με tour operators και με αεροπορικές εταιρείες, την Aegean, την Ελληνέρ τώρα, αλλά και με τον Δήμο της Μόσχας. Το αναφέρω ως ένα καλό παράδειγμα πρακτικής που αξίζει να έχει συνέχεια ενισχυμένη, προσαρμοσμένη στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της σημερινής συγκυρίας. Πρέπει να δοθεί η οικονομική δυνατότητα στο Υπουργείο μας να συνεχίσει και να ενισχύσει τέτοιες πρακτικές. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί Ρώσοι φίλοι, κλείνοντας την τοποθέτησή μου, δεν έχω παρά να ευχηθώ τα μεγάλα περιθώρια πρωτοβουλειών και δράσεων για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία να τα αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν συντομότερα, με στοχευμένες πολιτικές. Επίσης, θέλω με αυτή την ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ζεστό ελληνικό ευχαριστώ στους Ρώσους φίλους της Ελλάδας, όπως και στους συνεργάτες μας, tour operators και πράκτορες. Πεποίθησή μου είναι πως μαζί μπορούμε να πετύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα που θα δικαιώνουν την κοινή μας προσπάθεια. Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι οι εργασίες του φόρουμ μας να είναι παραγωγικές και τα συμπεράσματα να βοηθήσουν ενεργά την ελληνορωσική συνεργασία στον τουρισμό για να ξεδιπλώσει όλη τη δυναμική της. Πιστεύω ακράδαντα πως η ελληνορωσική φιλία μπορεί να λάμψει πραγματικά στα καταγάλανα νερά της Ελλάδας, γεμίζοντας μας όλους με αισιοδοξία για το μέλλον και τις προοπτικές της. Όλοι μαζί, ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Θέλω σήμερα να μιλήσουμε μαζί επαγγελματικά. Να μιλήσουμε για τους 12 θεματικούς τομείς τουρισμού της Ελλάδος. Να σας δείξουμε τι κάναμε εμείς σαν φορέας, γιατί έχουμε κάνει και κάτι περισσότερο από αυτό που θα δείτε. Με την ρούτη της Αγίας Πετρούπολης στην Ένωση έχουμε αδελφοποιηθεί. Άρα εμείς έχουμε ήδη μια συγγένεια. Άρα δεν θα μιλήσουμε ως πελάτες και πολιτές, θα μιλήσουμε ως άνθρωποι από ψυχής. Συμφωνείτε? Λοιπόν, 12. Τι είναι το 12? Το 12 είναι μια πρωτοβουλία που ενώνει τις προσπάθειες για την προβολή της Ελλάδος, που αναδεικνύει τους προορισμούς, τις τουριστικές δυνατότητες της χώρας μας μέσα από 12 θεματικές ενότητες, που αξιοποιεί την πληροφόρηση, τη μετατρέπει σε εργαλειοθήκη εκπαίδευσης και ενημέρωσης. Στόχος του 12 είναι η επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. 12 μήνες είναι η ανάδειξη των λιγότερο γνωστών τουριστικών περιοχών της χώρας. Άρα έχουμε 12 μήνες τουρισμό, έχουμε τους 12 θεούς του Ολύμπου. Γνωρίζετε τον Όλυμπο, πιστεύω. Έχουμε τις 12 και συν μία περιφέρεια. Έχουμε 13 περιφέρειες. Λέμε 12 συν μία, διότι κάθε φορά, κάθε χρόνο, για ένα διάστημα ετήσιο, στα road shows που πηγαίνουμε σε εκθέσεις στο εξωτερικό, παρουσιάζουμε τη λιγότερη γνωστή τουριστική περιφέρεια, και όχι τη γνωστή που ξέρει όλος ο κόσμος, για να αναδείξουμε αυτό που δεν ξέρουν οι άλλοι, για να κάνουμε τους 12 μήνες πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν 12 εργαλεία για τον τουρισμό, 12 θεματικούς τομείς, έχουμε τους 12 θεματικούς άξονες και έχουμε 12 λόγους που πρέπει να σας πείσουμε γιατί θα πιστευτείτε την Ελλάδα. Καλτούρ. Όλοι οι λαοί έχουν την κουλτούρα τους. Έχουμε όμως και εμείς τη δική μας, τον πολιτισμό μας. Όλη η Ελλάδα είναι ένα μουσείο, ένας αρχαιολογικός χώρος. Καταγράφουμε και παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα μνημεία της ιστορίας της Ελλάδος. Με χάρτες, με ιστορικά στοιχεία, ένα περίπατο στην ιστορία, στη γενέτρια του δυτικού πολιτισμού. Νεολιθικές πολιτείες απαράμιλης ιστορικής αξίας, μνημείες, αγάλματα, ναούς. Μουσεία σε κάθε γωνιά της χώρας. Σε κάθε θεματικό τομέα που σας δείχνουμε, στο site που μπορείτε να το βρείτε, έχουμε βίντεο, στο οποίο παρουσιάζομαι σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Τουρισμού αυτά τα πράγματα που έχουμε επιλέξει, τα οποία είναι η απλή ομορφιά της Ελλάδος. Δεν κάναμε μοντάζ να σας δείξουμε κάτι ωραίο. Σας δείχνουμε αυτό το απλό που έχουμε.
Δεν θεοποιήσαμε κάτι για να σας πούμε έχουμε κάτι καλό. Είμαστε πολύ καλά με αυτό που έχουμε να δώσουμε. Και είναι εύκολα προσβάσιμο για σας, διότι πετάτε με την αεροπορική σας εταιρεία, την Aeroflot, την Aegean, οι tour operator που είναι εδώ, ταξιδεύουν με ναυλωμένες πτήσεις δικές τους, είναι αυτοί που παίρνουν το ρίσκο για την ανάπτυξη της δουλειάς μας. Άρα είμαστε δύο χέρια που πρέπει να σας δείχνουμε αυτό που έχουμε και εσείς να θέλετε να παίρνετε αυτό που επιλέγουν οι πελάτες σας, διότι την οτροπία των πελατών σας τη γνωρίζετε εσείς καλύτερα από εμάς. Ένας περίπατος λοιπόν στην ιστορία, στη γενέτρια του δυτικού πολιτισμού. Είναι η βασικότερη έννοια. Θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που είναι οι 12 θεοί. Το μονοπάτι των 12 θεών συν ένα. Ο ένας είναι ο περίφημος Διόνυσος που μας έφερε τον ίνο, την ευτυχία. Ένα μεγάλο μονοπάτι που χαράσεται από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα. Η σημαντικότερη ναή, βομή, μνημεία. Μνημεία των 12 θεών, του πολιτισμού των Ελλήνων θεών. Καταγεγραμμένη με κάθε λεπτομέρεια, χάρτες, ιστορικά στοιχεία, προτάσεις που συνδέει την επίσκεψή σας στα αξιοθέατα κάθε περιοχής. Για την περιπλάνηση στη μυθολογία, για ένα ταξίδι στην ιστορία. Και εδώ λοιπόν έχουμε τα σημεία τα οποία δείχνουν πού είναι ο κάθε ναός, πού είναι ο κάθε βαμός. Οπότε ο μεμονωμένος ταξιδιώτης όταν έρθει εδώ και δεν θέλει να πάρει short excursion, να μην είναι εγκλωβισμένος σε ένα ξενοδοχείο all inclusive, να βγει έξω, να δει την αγορά. Είναι και αυτό λοιπόν ένα στίχημα που θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κάθε τουρίστα από κάθε χώρα στη χώρα μας. Και πολύ περισσότερο τους Ρώσους και μια σήμερα το συνόριό μας είναι το Ρωσικό Φόρουμ. Έχουμε το Active Tour. Ένα άλλο θεματικό κομμάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τη ρώσικη αγορά. Το φυσικό τοπίο της Ελλάδος προσφέρεται για δραστηριότητες. Κάθε είδους όλες τις εποχές του χρόνου. Οι διοργανώσεις κορυφαίων αθλητικών γεγονότων. Δραστηριότητες στο βουνό, στις λίμνες, τα ποτάμια, την θάλασσα, παντού. Η φύση σας καλωσορίζει και σας καλεί να τη γνωρίσετε. Χιονοδρομικά κέντρα, ποδηλασία βουνού, αναρρίχηση, ράφτινγκ, κανόε καγιάκ, ορειβασία, τρέικινγκ. Σε αυτά τα προγράμματα έχουμε μεγάλη συμμετοχή Ρώσων τουριστών, οι οποίοι, εάν θέλετε να σας θυμίσω, ταξιδεύουν το χειμώνα, νοικιάζουν αυτοκίνητο από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη και πηγαίνουν στα Τζουμέρκα, στα Γιάννενα, στα Ζαγοροχώρια, στη Νότια Πελοπόννησο. Ψάχνουν και βρίσκουν μόνοι τους κάτι το οποίο δεν είναι τυποποιημένο σε πακέτο. Άρα δίνουμε και ένα μήνυμα. Μήπως υπάρχουν και άλλες διαδρομές που πρέπει να δώσουμε σημασία ως tour operator και διοργανωτές γραφείων ταξιδίων. Pilgrim Tour. Με τις ευλογίες σας. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε δει έναν τομέα που λέγεται θρησκευτικός τουρισμός. Έχουμε το εκκλησιαστικό κομμάτι το οποίο εκπροσωπεί η Εκκλησία και εμείς όλοι ασχολούμαστε με το εμπορικό κομμάτι που αναδεικνύουμε την επισκεπτικότητα για τον σκοπό των συγκεκριμένων ανθρώπων. Η Ελλάδα λοιπόν είναι το σημείο συνάντησης Ανατολής και Δύσης. Της ελληνικής θρησκείας, της χριστιανικής, της ισλαμικής, της ιουδαϊκής. Μοναστήρια ιστορικά δεμένα με την παράδοση των Ελλήνων από τον 1ο αιώνα. Βυζαντινά κτίσματα, ιεροί ναοί, λείψανα Αγίων. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουμε μια κατηγορία Ρώσων επισκεπτών που άλλοι επισκέπτονται τη χώρα για να πάνε να προσκυνήσουν ιερά λείψανα και άλλοι να προσκυνήσουν εικόνες. Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι που μας δίνει την πληροφόρηση η Εκκλησία της Ελλάδος, έτσι ώστε στα πακέτα που δημιουργούμε να δώσουμε εμπλουτισμένο προϊόν. Εδώ δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Εδώ γράφτηκε η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Άθος, Μετέωρα, Μιστράς, Άρτα, Σύρος, Μυτιλίνη. Ακολουθούμε τα μονοπάτια της μεγάλης παράδοσης Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αναζητούμε τα μνημεία Ισλαμικής τέχνης, τα χνάρια της Εβραϊκής πίστης, ένα ταξίδι προσκύνημα στη θρησκευτική ιστορία ενός ευλογημένου τόπου. Food and Wine. Για να μην σας πάρω πολύ χρόνο, θα το πούμε λίγο πιο γρήγορα το Food and Wine. Το Food and Wine είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η χώρα της μεσογειακής κουζίνας. Είμαστε η χώρα που έχουμε το ωραίο λάδι. Είμαστε η χώρα που έχουμε τα καλά κρασιά. Είμαστε η χώρα που αναδείξαμε τη μεσογειακή κουζίνα. Είμαστε η χώρα που εσείς, όταν έρχεστε εδώ, έχετε κάτι κοινό με εμάς. Κάνετε ό,τι κάνουμε κι εμείς. Τρώτε, πίνετε και διασκεδάζετε. Είναι σπάνιο είδος για λαούς που συναντιόνται να το έχουν αυτό από κοινού. Άρα, στην Ελλάδα έχουμε αυτό που εσείς ψάχνετε και θέλετε να ζήσετε μαζί μας στα ελληνικά νησιά κυρίως και σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές. Πάμε στον αυθεντικό τουρισμό. Εδώ έχουμε λοιπόν κάτι ξεχωριστό.
Συνήθως όλες οι χώρες δείχνουν στον αυθεντικό τουρισμό, στον τουρισμό της κουλτούρας, τους λαϊκούς χορούς, τις παραδόσεις τους. Αυτό υπάρχει. Εδώ βάλαμε κάτι μοναδικό. Βάλαμε τα ελληνικά πανηγύρια. Ξέρετε, τα ελληνικά πανηγύρια είναι μια μοναδικότητα. Υπάρχει ένα πανηγύρι που γίνεται στο Μεσολόγγι, που κάθε χρόνο συμμετέχουν χιλιάδες άνθρωποι. Με άλογα, ένα υπέροχο πανηγύρι. Αυτό, εάν το γύριζε ταινία ο Σκορτσέζε, θα έπρεπε να δίνει κάθε χρόνο 2 εκατομμύρια δολάρια για κομπάρσους. Αυτό μπορούν οι πελάτες σας να το ζήσουν χωρίς να καταβάλουν λεφτά. Τα πανηγύρια στην Ικαρία. Τα πανηγύρια στην έναξη της περιόδου, στο Πήλιο, που κατεβαίνουν τα άλογα για να ευλογηθούν στη θάλασσα. Έχουμε προϊόντα τα οποία δεν χρειάζεται να τα αγοράσει ο πελάτης σας. Υπάρχουν. Πέστε το ότι υπάρχουν. Εμείς κάνουμε για τους ξένους μας ένα live living στη χώρα μας. Δεν θέλουμε αυτοί να μας επισκεφτούν, να μας πληρώσουν και να φύγουν. Θέλουν να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Και δεν πας ποτέ σε καμία χώρα αν δεν εξοικειωθείς μαζί της. Σκοπός μας λοιπόν είναι η εξοικείωση. Green Greece. Σε κάθε θέμα έχουμε βάλει και έναν τίτλο από ό,τι βλέπετε, για να το ξεχωρίσουμε εύκολα. Τι είναι το Green Greece? Είναι το περιβάλλον. Η Ελλάδα έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Η Ελλάδα μπορεί να αναδείξει πάρα πολύ καλά τη φλωρίδα της και την πανίδα της. Έχουμε απίθανα τοπία, έχουμε απίθανα βότανα, έχουμε απίθανα λουλούδια, έχουμε υπέροχες ομορφιές, έχουμε τις λίμνες, τα ποτάμια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία βοηθάνε την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος. Εδώ έχουμε τον οικολογικό τουρισμό, eco-tourism όπως λέγεται, και τον τελευταίο καιρό φοριέται πάρα πολύ. Παράλληλα με αυτό, έχουμε κάνει το Greece Nature, φύση. Τι είναι η φύση? Είναι αυτό που είπαμε πριν. Αλλά η φύση έχει κάτι άλλο. Έχει το πλεονέκτημά της η Ελλάδα να προστατεύει τρία μοναδικά ζώα. Την καφέα αρκούδα, που είναι πάνω στον Ιμφαίο, που είναι ένα υπέροχο χωριό στη Φλόρινα, η οποία είναι υπέροχη η Φλόρινα. Έχουμε την φώκια μονάχους μονάχους. Και έχουμε και την καρέτα καρέτα, τις χελώνες προστασίας, στη Ζάγκηδο και σε άλλα μέρη όπου υπάρχουν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο οικολογικός τουρισμός συνδέεται με δύο θεματικούς τομείς που δένει ο ένας τον άλλον. Το Greece Unlimited, που είναι το Green Greece, και το Greece Nature. Wellness and Spa. Ένα άλλο ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό που θέλει πολλοίς κόσμος, ο τουρισμός ευεξίας. Σε όλες τις χώρες υπάρχει, δεν είναι μοναδικό. Έχουμε και εμείς δικά μας τέτοια είδους προϊόντα. Έχουμε όμως πηγές με νερά. Ιαματικές πηγές, συγγνώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ιαματικές πηγές, οι οποίες έχουν 3-4 διαφορετικών ειδών νερά. Έχουμε θιούχα, έχουμε μολύβδο, έχουμε όλα αυτά που πρέπει να έχουν, και θα μας τα πούν αυτά οι ειδικοί που δεν είμαστε εμείς αυτό. Εμείς μόνο τα προωθούμε. Επίσης, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπάρχει και η διασκέδαση. Μέρα και νύχτα, 2-12 ώρα το πρωί και το βράδυ. Η Ελλάδα μέσα στο 12 αναπτύσσει και στην Αθήνα κάποια μαγαζιά τα οποία μπορούν να δώσουν στους ξένους το δικαίωμα να διασκεδάζουν μεσημέρι, επειδή έχουν άλλους τρόπους και ώρες ζωής, να μπορούν να ζουν το μεσημεριανό ρυθμό μέσα στην πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη και σε πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος και ούτω καθεξής. Art Tour. Ένα άλλο πακέτο θεματικό είναι η τέχνη. Έχουμε λοιπόν, η χώρα είναι χώρα της τέχνης, του πολιτισμού, εκδηλώσεις από όλη την Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο. Αρχαία και σύγχρονα θέατρα, κινηματογράφοι, μουσικές σκηνές παρουσιάζουν μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές. Το αρχαίο ελληνικό δράμα, μέσα από ένα μοναδικό φεστιβάλ, φορά τα γιορτινά του κάθε καλοκαίρι, μεταφέροντας την εμπειρία στον κόσμο, μικρές και μεγάλες παραγωγές, καθημερινά έργα τέχνης. Meeting Greece. Εδώ μιλάμε για τα συνέδρια. Είναι μια ειδική κατηγορία που έρχονται επισκέπτες, το περίφημο για όλους όσους ξέρουμε και ασχολούμαστε, MICE, δηλαδή εκτός από DMC Destination που είμαστε γραφεία που υποδεχόμαστε οργανωμένο συγχρόνιο τουρισμό, οργανώνουμε και συνέδρια. Η Ελλάδα έχει λοιπόν μια τεράστια εμπειρία, έχει πετύχει χιλιάδες συνέδρια τα τελευταία 20 χρόνια, θα έχει κάνει με τέλεια οργάνωση και ήταν αποδεδειγμένα
οργανωμένα σωστά. Άλλωστε, ένα παράδειγμα είναι η αίθουσα που βρισκόμαστε εδώ, είναι μια αίθουσα συνεδρίων η οποία μας δείχνει τη σχέση της επαφής, της φύσης με ένα συνέδριο το οποίο είναι ένας κλειστός χώρος. Άρα ζεις και νιώθεις αυτό. Έτσι είναι όλα τα συνέδρια στην Ελλάδα. Έτσι είναι και στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική και στη Ρόδο. Έχουμε λοιπόν αυτό το πλεονέκτημα το οποίο πολλές άλλες χώρες δεν το έχουν. Έχουμε και ένα άλλο πλεονέκτημα στην Αθήνα. 5 λεπτά από το Σύνταγμα, από το ξενοδοχείο σου, μπορείς να πάρεις το λεωφορείο της γραμμής και να πας να κάνεις μπάνιο στη θάλασσα. Για να σκεφτούμε πόσες πρωτεύουσες έχουν αυτό το πλεονέκτημα. Αν έχουν κάποιες, εμείς είμαστε ίσως οι πρώτοι από αυτές. Πλεύσεις και κρουαζιέρα. Εδώ υπάρχει ένας τομέας ειδικός, το οποίο αναφέρει την κρουαζιέρα. Υπάρχει ο συνάδελφος συνομιλητής μας, ο κ. Γιώργος Παλιούρος, που θα σας μιλήσει για την κρουαζιέρα. Δεν θα πάρω χρόνο γι' αυτό, για να κερδίσουμε το χρόνο περισσότερο. Περισσότεροι προορισμοί και προτινόμενοι προορισμοί υπάρχουν αρκετοί. Έχουμε επίσης τις καινοτομίες στα προγράμματά μας. Έχουμε τα action activities και για να μην μακρηγορήσω τελειώνοντας, συντομεύω δηλαδή, γιατί βλέπω ότι συμμετέχετε ενεργά, δεν ασχολείστε καθόλου με αυτά που λέω. Σας ανακοινώνω ότι στο σύνδεσμο έχουμε κάνει μία hotline η οποία λέγεται ΧΑΤΑ 365. Είναι οι 365 μέρες του χρόνου. Επικοινωνούνται όποτε θέλετε. Όλες οι χώρες είτε έχουν ανάγκη υποστήριξης για βίζα, είτε χρειάζονται μία βοήθεια για ένα έκτακτο γεγονός σε όλη τη χώρα, σε συντονισμό με το Υπουργείο Τουρισμού, έτσι ώστε να μπορούμε να βοηθάμε το συγκεκριμένο συνάδελφο γραφείο ταξιδίων, που όπως λέει άλλωστε και η υποχρέωσή σας για τις ασφάλειες των ταξιδιών, να υπάρχει η επικοινωνία και η ανταπόκριση. Όλα τα γραφεία ταξιδίων που δουλεύετε και είναι εδώ και είναι αντιπρόσωποι σας στην Ελλάδα. Είναι μέλη της Ομοσπονδίας μας, είμαστε περήφανα για αυτά και περήφανοι για σας που σας έχουμε πελάτες. Χάρηκα που σας γνώρισα, τα ξαναπούμε. Γεια σας.